Πάμε ζωντανά στην Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, καλησπέρα. Για να δούμε τι κρύβει η σημερινή και χθεσινή κίνηση Ερντογάν και Ακάρ να υψώσουν πάλι τους τόνους. Επέστρεψαν στην εμπριστική ρητορική, απειλές, προκλήσεις. Και το ερώτημα είναι τι νόημα έχει να έρχεται εδώ ο Τσαβούσογλου να χαμηλώνει τους τόνους, να κλείνει το ραντεβού με τον Έλληνα πρωθυπουργό του Ερντογάν και μετά πάλι τα ίδια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και αναρωτιόμαστε και εμείς ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό το σίγουρο είναι ότι η Τουρκία με την συνάντηση Τσαβούσογλου Δένδια προσπάθησε να δείξει και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ότι συζητάει με την Ελλάδα. Αλλά συζητάει με τους δικούς τους όρους, τουλάχιστον αυτό θέλει να δείξει. Διότι όταν ακούμε γαλάζια πατρίδα, για να υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας, ο χάρτης είναι το μισό Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος και αναγνωρίζει στα χωρικά ύδατα μόνο στα ελληνικά νησιά και όχι δικαίωμα υφαλοκρηπίδας. Είναι ο χάρτης αυτός που πολλές φορές έχουν προβάλει. Ενώ πριν από τη συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου είχε εξαφανιστεί αυτή η ρητορική, αμέσως μετά άρχισαμε να ακούμε και τον Τούρκο πρόεδρο χτες και συμμετοχολούσε Ακάρ να λέει ότι έκαναν και την άσκηση θαλασσόλικο στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα, λέει, στη Γαλάζια Πατρίδα. Έχουμε πάλι για τη Γαλάζια Πατρίδα από τον Ερντογάν. Στέλνει τα γεωτρύπανα, λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο και πάλι σύντομα το Γιαβούς, το γεωτρύπανο, το οποίο είναι σε λιμάνι της Μεσογείου. Και βεβαίως σε αποσυντικοποίηση νησιών και 6 μίλια. Τώρα, αυτό που θα καθορίσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι μόνο η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στις 14. Παραδέχονται όλοι ότι στις 14 ακριβώς, αλλά περισσότερο η συνάντηση Biden-Ερντογάν. Διότι εκεί η Τουρκία δεν θα συζητήσει μόνο τους 400, αλλά θα πάρει και μηνύματα από τις ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Διότι ναι, μεν ο Μέρτς Ελίκο, εκπρόσωπος του κυβερνητικού κόμματος, έλεγε ότι δεν πρέπει να κάτσουν και οι δύο πλευρές με μαξιμαλιστικές θέσεις. Κατηγορούσε την Ελλάδα για μαξιμαλιστικές θέσεις. Ο Ακάρ κατηγορούσε για προβοκάτσιες στην Ελλάδα και για έντονη ρητορική. Αλλά βλέπουμε από την τουρκική πλευρά ότι φέρουν τη μαξιμαλιστική θέση της Τουρκίας για τη Γαλάζια Πατρίδα, για τα γεωτρύπανα επανεμφάνιση στην Ανατολική Μεσόγειο και υπό αυτούς τους όρους θέλει να συζητήσει με την Ελλάδα και όχι μόνο και με την Αίγυπτο που προσπαθεί να την προσεγγίσει. Όλοι συμφωνούν πάντως ότι είναι κρίσιμη καμπή η 14η Ιουνίου, όπου εκεί βεβαίως οι δύο ηγέτες, δηλαδή και Μητσοτάκη και Ερντογάν, θα δώσουν το στίγμα. Όμως η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και τα μηνύματα που θα πάρει από εκεί θα κρίνουν το μέλλον της Τουρκίας από κάθε άποψη. Και στην Ανατολική Μέσο και στο Αιγαίο, αλλά και εντός του ΝΑΤΟ. Ναι, πάντως να υπολογίσουμε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Το ίδιο κάνουν και με τον Biden. Ο Ερντογάν προσπαθεί να προσεγγίσει τους Αμερικανούς, κάλεσε τους Αμερικανούς επιχειρηματίες, έστρωσε χαλή για τη συνάντηση με τον Biden, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και εμπριστική ρητορική της Τουρκίας απέναντι και στον Αμερικανό Πρόεδρο και συνολικά στους Αμερικανούς. Άρα μιλούμε για μια συνολική εικόνα, Μανώλη Κωστίδη. Έχει να αποφασίσει πολλά η Τουρκία για το ποια κατεύθυνση θα πάρει αυτή την περίοδο. Βεβαίως μπορεί η ρητορική να είναι διαφορετική και στις συναντήσεις να λένε άλλα. Αλλά και σε επίπεδο ρητορικής οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά. Γιατί όταν ακούμε και τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας ότι μιλάει για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα και ότι δεν θα υποχωρήσει από αυτά. Έτσι. Δηλαδή, επαναλαμβάνουμε, είναι το μισό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε αυτό το χάρτη. Νομίζω ότι τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά και ενδεχομένως αυτό να συζητηθεί και στις συναντήσεις που είπαμε. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη Κωστίδη. Να δούμε τον Χουλουσία Κάρ. Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında kesinlikle gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs sahil, denizlerimizde, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz.